των επίσημων διαπραγματεύσεων. Μια δόση από τα όσα εκτενώς θα αναφέρει κατά τη συνέντευξη τύπου που θα παραθέσει την Τρίτη για τα απεπραγμένα του στις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησής του παρουσίασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδη σε συνέντευξή του στην ελλαδική εφημερίδα Το Βήμα. Μέσα σε αυτά ξεχωρίζουν η αύξηση της ΣΑΤΑ, το σχέδιο Κτίζο και η αύξηση επιδομάτων. Το έργο του στι 100 πρώτε ημέρε τη διακυβέρνησή του και αγράφησε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία σε συνέντευξή του στο Δήμα των Αθηνών. Ο Νίκο Χριστοδουλίδη έκανε μια σύνοψη του απολογισμού, το οποίο θα παρουσιαστεί την Τρίτη στον Προεδρικό Μέγαρο. Η πρόταση του για ενεργότερη εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό, ο επανακαθορισμό τη ενεργειακή πολιτική, η επιτυχή αντιμετώπιση των Αμερικανοβρετανικών κυρώσεων, αλλά και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, είναι ανάμεσα στα εμπραγμένα που παραθέτει. Την ίδια στιγμή τι πρώτε 100 ημέρε δώσαμε λύσει και σε σοβαρά εσωτερικά ζητήματα, όπω η επαναφορά τη Τη τιμαριθμική αναπροσαρμογή κατά 2 τρίτα, εξασφαλίζοντα την εργατική ειρήνη. Ετοιμάσαμε και στείλαμε στη Βουλή νομοσχέδιο για ένα νέο σύστημα αξιολόγηση των μαθητών. Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα Χτίζο, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται και αφορά την ανοικοδόμηση των επικίνδυνων προσφυγικών πολυκατοικιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση επιδομάτων σε πολίτεκνου, όπω και το επίδομα μάνα, καθώ και στην πιλωτική εφαρμογή του θεσμού του κοινωνικού λειτουργού τη γειτονιά, αλλά και τη σύσταση μηχανισμού παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου. Ενώ στα πεπραγμένα του καταγράφει τη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα

όποια σχέδια τη Τουρκία. Αναφέρθηκε επίση το μεταναστευτικό και τη δημιουργία του αρμόδιου Υπουργείου που θα βοηθήσει, όπω αναφέρει, στον υπάρχει καλύτερο συντονισμό. στα κατεχόμενα.